Όλοι βέβαια είναι με βάση τα δεδομένα, κύριε Μανολόπουλο. Αυτό λένε. Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι που θέλουν να φύγει ο κόσμος, πάντα κρατάνε τη βάση τα δεδομένα. Τι θα μας πούν τα δεδομένα εκείνη την περίοδο. Αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι ανεξάρτητα από το αν θα ανοίξει και τι θα ανοίξει ή όχι, τελικά είναι το πώς εμείς θα χειριστούμε αυτά τα μέτρα. Όλοι πια γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν είναι οδηγός. Ακόμα και αν η κυβέρνηση πει ωραία, ελεύθερα πηγαίνετε όπου θέλετε, δεν σημαίνει ότι έφυγε ο ιός ή δεν υπάρχει κίνδυνο. Δεν γίνουμε και Λονδίνο, λέτε, με αυτά που είδαμε τις εικόνες εκεί. Να τηρήσουμε τα ίδια μέτρα που ξέρουμε όλοι μας ποια είναι. Ποια είναι. Mm-hmm. Πότε θα φύγει ο ιός, κύριε Θωμαίδη? Μιας και το λέει ο κύριος Μανολόπουλος. Να σας πω τι πιστεύουμε, τι εκτιμούμε. Βλέπετε από το δίκτυο επιδημιολογίας λοιμάτων ότι στη χώρα υπάρχει μια συγκεχημένη εικόνα. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες φαίνεται να βγαίνουν από την περιπέτεια, όπως είναι φαίνεται η Αττική, φυσικά με επιβαρημένα επιδημιολογικά στοιχεία ακόμα, mm-hmm. αλλά φαίνεται. Άλλες να μπαίνουν όμως, να πιέζονται. Υπάρχουν ακριβώς περιοχές οι οποίες είναι σε ένα σταθερό υψηλό οικό φορτίο, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα ή κάποιες άλλες περιοχές. Mm-hmm. Υπάρχουν και περιοχές όπως η Κρήτη, η Ξάνθη, που δείχνουν επιβάρυνση, επιπλέον επιβάρυνση. Επομένως, είναι εδώ ο ιός. Ο ιός δεν θα φύγει. Ο ιός, όπως είπε πολύ σωστά και ο κ. Μανολόπουλος, έχει μόνο έναν εχθρό και είναι το εμβόλιο. Mm-hmm. Αυτό είναι που θα πρέπει να ενταθεί κατά κύριε την άποψή Θωμαϊδή, μου το επόμενο διάστημα. Κύριε Θωμαϊδή, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Άλλα ευρήματα έχουμε στα λίμματα, γιατί παλιότερα βρίσκατε ναρκωτικές ουσίες, βρίσκατε ψυχοφάρμακα, βρίσκατε διάφορα. Υπάρχουν τέτοια ευρήματα τώρα και πού, σε τι επίπεδο? Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται οι αναλύσεις του τριμήνου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου. Μέχρι και το Δεκέμβριο σας είχα πει ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση στη χρήση αγχολητικών και αντικαταθλιπτικών. Mm-hmm. Αυτό αποτυπώνει ουσιαστικά την κατάσταση του πληθυσμού κάτω από συνθήκες περιοριστικών μέτρων και lockdowns. Mm-hmm. Έχουν συσχετιστεί όλα αυτά με ψυχολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις. Και ναρκωτικές ουσίες έχουν αυξηθεί και αυτά. Είχαν αυξηθεί τότε τουλάχιστον. Βεβαίως υπάρχει μία... Κοιτάξτε τι γίνεται με τα ναρκωτικά. Η κοκαίνη έχει αυξηθεί στα λίμματα ως αποτέλεσμα της αύξησης της διακίνησης. Μάλιστα. Αυτό έχει αποτυπωθεί πανευρωπαϊκά μέσα στους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχουμε και περισσότερες συλλήψεις, κατασχέσεις και ούτω καθεξής. Εμείς όμως από το Μάρτιο του 2020 είδαμε αυτή την αύξηση σε πραγματικό χρόνο. Εδώ είναι και η αξία της επιδημιολογίας λοιμάτων, ότι mm-hmm. μπορεί σε χρόνο μηδέν, σε πραγματικό χρόνο, να δει μια αλλαγή στην κοινότητα. Μάλιστα. Τότε είχαμε συσχετίσει αυτή την αύξηση λόγω αυξημένης απομόνωσης και περιοριστικών μέτρων. Άρα τώρα λέτε θα έχουμε τα νέα στοιχεία σε λίγες μέρες, υπολογίζετε? Ακριβώς. Μάλιστα. Ναι, ναι. Για να δούμε αν επιβεβαιώνονται αυτά ή χειροτέρεψαν κιόλας. Δεν το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θωμαϊδη. Κύριε Μανολόπουλε, να είστε καλά. Καλημέρα, σχεδόν. Καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Πάμε στις διαφημίσεις, κύριε οικονόμου τώρα.